Να πούμε ότι στην επαρχία Μπάφου τις πρωινές ώρες είχαμε χιονόπτωση στην περιοχή που είναι η κοινότητα Πεντάγιας. Και σε εκτούτου κάποια στιγμή είχε κλείσει ο δρόμος στα του Πεντάγιας και στα του Παναγιάς. Είχαν εγκλωβιστεί στο χωριό Πεντάγιας περίπου 8 άτομα, κάποιες οικογένειες και μια οικογένεια που γίνεται στην εκκλησία. Ευτυχώς έχουν γίνει όλες οι αρμόδιες ενέργειες αυτή τη στιγμή από τους φορείς. Και έχουν απεγκλωβιστεί τα άτομα, έχουν μεταφερθεί ήδη στην κυβέρνηση Αγία Βαρβάρα. Ω εκ τούτου, το θέμα για μας θεωρείται ότι έχει λήξει. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πέστε μας και λίγο για τους δρόμους που είναι επικίνδυνοι τώρα λόγω και του παγετού. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τους αυτοκινητόδρομους και το κύριο οδικό δίκτυο. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν αντιμετωπίζουμε κανέναν ιδιαίτερο πρόβλημα. Ω εκ τούτου, γίνεται κυκλοφορία ανενόχλητη μέσα στο οδικό δίκτυο, στου αυτοκινητόδρομους και στο κύριο οδικό δίκτυο. Παραμένουν τα προβλήματα που έχουμε στις υψηλές ορεινές περιοχές και στην περιοχή Παλαιχωρίου Αγρού. Ως εκ τούτου να παραλάβουμε ξανά ότι ο δρόμος Παλαιχωρίου Αγρού Άλωνας, Παλαιχωρίου Ασκάς Περιγούδι Άλωνας, Άλωνας Τατανιστάσας, Άλωνας Πολύστυπου, Πολύστυπου Λαγουδερών και Λαγουδερών Χαντριών, αυτοί οι δρόμοι λόγω χιονόπτωσης που είχε σημειωθεί ψες, επιτρέπεται μόνο η κίνηση με οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή τα οχήματα σταλούν εφοδιασμένα με αντιλωσικές αλυσίδες. Και επίσης να παραλάβουμε ξανά ότι όλοι οι δρόμοι προς την πλατεία Αντρόδους είναι επίσης ανοιχτοί μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιλωσικές αλυσίδες. Αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα παραμένουν στις ορεινές περιοχές. Αυτή τη στιγμή σίγουρα σήμερα είχαμε αντιμετωπίσει και πιο κάτω περιοχή Παλαιχωρίου. Είμαστε επιβοδός για βοήθεια του κοινού. Οτιδήποτε προκύψει θα ενεργήσουμε αναλόγως. Μάλιστα. Λοιπόν, και να προσέχουν οι οδηγοί γενικότερα, έτσι. Καθώς διακινούνται στους δρόμους. Αυτές είναι οι συμβουλές που δίνουμε. Ναι. Χαμηλές ταχύτητες. Να ελέγχουν και τα λάστιχά τους πρωτού οδηγήσουν. Καλό θα ήταν. Φρόνιμο. Σίγουρα. Επιπρόσθετα να αναφέρουμε ότι εκτός από τον, έτσι, τα λάστιχα τα οδηγούμε, ο κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει και πώς χρησιμοποιεί το σύστημα κλιματισμού μέσα στο όχημα. Αντιλαμβάνεστε ότι με τις εξωτερικές θερμοκρασίες και τις εσωτερικές υπάρχει δεδομένο να θολώσουν τα τζάμια. Σε αυτό ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει και πώς θα καθαρίσει γρήγορα, ειδικά τα μπροστινά τζάμια, για να έχει άπλε την ορατότητα μπροστά του. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλή, για την ενημέρωση. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.